Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο χορός της Ένωσης Κυριών Δράμας, ο οποίος αποτελεί θεσμό για τα δρόμενα της περιοχής. Η Ένωση Κυριών είναι ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο από το 1929. Η δράση του ξεκίνησε άτυπα, από το 1904 όμως, με τις ευλογίες και την ηγεσία του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Δράμας και αργότερα Σμύρνης Χρυσόστομου. Με βάση το καταστατικό χάρτη όπως αναμορφώθηκε το 1995, σκοπός της Ένωσης Κυριών Δράμας είναι η άσκηση της φιλανθρωπίας σε άπορες οικογένειες και άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Προσφέρει ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη, οικονομική συμβολή, έβρεση εργασίας, διανομή ματισμού και τροφίμων. Σε απόρους φοιτητές παρέχει στέγη, έβρεση εργασίας, οικονομική υποστήριξη μέχρι και την ολοκληρώση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ταξίδια φιλανθρωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με άλλα φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα και συλλόγους. Στο χορό της Ένωσης Κυριών Δράμας παραβρέθηκε και η Αλφα Τηλεόραση Δράμας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ένωση Κυριών Δράμας πραγματοποιεί τον επίσημο ετήσιο χορό της. Είμαστε πραγματικά πανευτυχείς, γιατί όλος ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούμε, αναγνωρίζοντας ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε τους αδύναμους, τους ανθρώπους, τους άνεργους, τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε δυσάρεστη θέση αυτή τη χρονική περίοδο. Και όπως συνηθίζω να λέω, όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε και περισσότερο το κάνουμε για τη χώρα μας και κατ' επέκταση και για μας. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και ευτυχία. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση της Ένωσης Κυριών Δράμας, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, η οποία μέσα από την αλληλεγγύη, μέσα από την στήριξη σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο πολλών συμπολιτών μας, πολλών συνανθρώπων μας, δείχνει την ευαισθησία, την αγάπη, το ενδιαφέρον και στην κυριολεξία το αλλήλωντα βάρη βαστάζεται. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Εμείς πραγματικά τη θεωρούμε ότι είναι μια φωλιά αγάπης, μια κυψέλη εργασίας, εθελοντισμού και προσφοράς και ευχόμαστε πάντα μέσα από αυτήν όλη την προσπάθεια αυτά που δεν μπορεί η κεντρική εξουσία να καλύψει, να τα καλύπτουν οι σύλλογοι αυτοί που έχουν τέτοια δυναμική, τέτοια ευαισθησία και τέτοια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Χρόνια πολλά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους δραμηνούς. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών, την κυρία Τσιαμούρα, για το μεγάλο έργο που επιτελεί εδώ και χρόνια στο Δήμο Δράμας. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Δράμας στηρίζει την Ένωση Κυριών μέσω προγραμμάτων και διαφόρων συνεργασιών που κάνουμε και καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους για όλους τους δραμηνούς. Είμαστε στον ετήσιο χορό, στην καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας της Ένωσης Κυριών Δράμας. Το έργο που επιτελεί είναι ανυπολόγητης αξίας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να πούμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη στην κυρία Λίγη Τσιαμούρα, την πρόεδρο, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυριών, γιατί το 2014 είναι μια χρονιά που θα έχει αυξημένες απαιτήσεις η Ένωση Κυριών και τα μέλη της. Εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πρέπει όλοι οι δραμηνοί να είμαστε κοντά τους. Καλή χρονιά, συγχαρητήρα για όλα όσα κάνουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα έλεγα απολογιστικά δίνει το αποτέλεσμα όχι μιας χρονιάς που πέρασε με το δημιουργικό, πολυεπίπεδο, πολύμορφο έργο της Ένωσης Κυριών Δράμας, αλλά δίνει και το μήνυμα προς όλους και θέλετε από την άλλη πλευρά υποχρεώνει ειδικότερα τους ταγούς του νομού αυτή την προσπάθεια και να την στηρίζουν και να την υποστηρίζουν αλλά και να την ενισχύουν. Αυτός είναι και ένας δικός μου ρόλος, όπου κάθε χρονιά που πέρασα, αλλά και τις προηγούμενες, σε ό,τι με αφορά, ανταποκρίθηκα σε ό,τι ζητήθηκε και όποτε ζητήθηκε από πλευράς της συγκεκριμένης ένωσης. Είναι μια ένωση όπου αναπτύσσοντας τη δράση και τη λειτουργία της ένωσης, θα αναπτυχθεί και θα βοηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία, θα το δείτε σε επόμενες δράσεις, αλλά πιστεύω και τα άλλα τα κόμματα οφείλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι προσπάθεια της Δράμας, είναι προσπάθεια που αφορά δραμηνούς, αλλά και όχι μόνο, άρα οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε. Απ' την άλλη πλευρά, αναγνωρίζοντας αυτό το έργο, θα πρέπει ειδικότερα με ιδιαίτερο σεβασμό να σταθούμε και να ενισχύσουμε αυτήν τη μοναδική πανελλαδική προσπάθεια. Εύχομαι ότι το καλύτερο και βοηθώντας και εσείς, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσει συνειδήσεις
πρόσωπα, ειδικότερα αυτούς που εκπροσωπούν σε όποια επίπεδα τη Δράμα φορείς, για μια συλλογική θετική προσπάθεια. Θεωρώ ότι η Ένωση Κυρίων Δράμας επί πολλά χρόνια επιτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, το οποίο έχει αγκαλιαστεί και το έχει ασπαστεί ολόκληρη η δραμηνή κοινωνία. Εύχομαι ολόψυχα στην κυρία Λίκη Τσαμούρα, την οποία είχα και αντιδήμαρχο όταν ήμουν εγώ δήμαρχος των κοινωνικών υπηρεσιών, να συνεχίσει το έργο της μαζί με τις άλλες κυρίες, και ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της κρίσης έχει να επιτελέσει ένα τεράστιο και σημαντικό έργο. Πάντοτε και ως δήμαρχος έλεγα ότι οι σύγχρονες κοινωνίες κρίνονται από την ποιότητα ζωής την οποία εξασφαλίζουν στους αναξιοπαθούντες πολίτες. Βλέπω ότι σήμερα την έλλειψη του κοινωνικού κράτους αντικαθιστά η κοινωνία, και σε αυτό το κομμάτι πρωτοστατεί και η Ένωση Κηρυττών. Συγχαρητήρια, καλή και δημιουργική χρονιά, και εύχομαι το 2014 να είναι πολύ καλύτερα από το 2013. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση Κηρυττών και ιδιαίτερα στην πρόεδρο, την κυρία Τσαμούρα, και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματικά επιτελούν ένα αξιέπαινο έργο και βοηθούν πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Στους δύσκολους λοιπόν καιρούς αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν για τον συνάνθρωπό μας. Συγχαρητήρια, και πάλι ο Θεός να τους έχει καλά, να συνεχίσουν αυτό το έργο, το οποίο είναι σοβαρό, σημαντικό και βοηθάει πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Σου, λίγο δούμε.